Λοιπόν, διακόπτουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις από το Υπουργείο Υγείας που έγιναν νωρίτερα από τον κύριο Τσιόδρα, τον γνωστό λοιμοξιολόγο, για να δούμε τι ανέφερε. Ενδεικτικά να πούμε ότι έχουμε 38 νέα κρούσματα κορονοϊού σε όλη τη χώρα, 228 στο σύνολο. Λοιπόν, να δούμε τις ανακοινώσεις και επιστρέφουμε. Πάμε. Ανακοινώνονται 38 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα στη χώρα μας. Το σύνολο ανέρχεται στα 228 κρούσματα του νέου κορονοϊού. 22 κρούσματα αφορούν πιθανή εγχώρια μετάδοση, δηλαδή δεν έχουν ταξιδιωτικό ιστορικό και επιδημιολογική σύνδεση με άλλο κρούσμα. Η πλειοψηφία τους είναι στην Αθήνα. 57 ασθενείς νοσηλεύονται, 5 είναι διασωληνωμένοι. Ευχόμαστε σε αυτούς τους βαριά ασθενείς γρήγορα να αναρρώσουν. Τέλος, 8 συμπολίτες μας έχουν πάρει εξιτήριο. Από το σύνολο των νοσηλευθέντων, το 51% είναι ηλικίας άνω των 65 ετών. Τα περισσότερα κρούσματα εξακολουθούν να είναι στην Αθήνα, ενώ συνολικά έχουν ελεγχθεί μέχρι τώρα 3.400 δείγματα. Σήμερα θεσπίστηκαν αυστηρά εργαστηριακά κριτήρια για τον έλεγχο συμπολιτών μας στα νοσοκομεία, ο οποίος θα γίνεται για ασθενείς που εμφανίζουν πνευμονία και νοσηλεύονται ή ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Δεν συστήνεται εργαστηριακός έλεγχος για το νέο κορονοϊό στα δημόσια νοσοκομεία σε ασυμπτωματικούς πολίτες ή πολίτες με ήπια συμπτώματα της ίωσης, οι οποίοι θα πρέπει να παραμένουν σπίτι τους. Για τη διασφάλιση της πρόσβασης χρονίως πασχόντων ασθενών στη φαρμακευτική αγωγή, καθώς και των ασθενών που λαμβάνουν κάποια άλλα προϊόντα, προβλέπεται διαδικασία μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, βάσει της οποίας οι ασθενείς θα μπορούν να αιτούνται τα φάρμακά τους χωρίς τη φυσική τους παρουσία, μέσω τηλεφώνου, fax ή email. Τα φάρμακα θα μπορούν να τα παραλαμβάνουν συγγενείς και εξουδετωμένα για αυτό το σκοπό πρόσωπα από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Επίσης, παρόμοια διαδικασία αφορά και ηλεκτρονικές γνωματεύσεις για υγειονομικό υλικό, σκευάσματα ειδικής διατροφής και άλλα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που αφορούν αυτούς τους ασθενείς. Όπως επίσης γνωρίζετε, με ανακοινώσεις που έγιναν σήμερα το πρωί, τα μέσα μαζικής μεταφοράς πρέπει να λειτουργούν κατά το δυνατόν με λιγότερο συνωστισμό. Κάποια από αυτά τα μέσα έχει δοθεί ισχυρή σύσταση να λειτουργούν με το 50% των επιβατών τους και φυσικά η αποφυγή συγκροτισμού είναι πάρα πολύ σημαντική για όλους μας σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Θέλω να επισημάνω την ιδιαίτερη προσοχή όλων μας να μην παρατηρηθούν συνθήκες συγκροτισμού όπως αυτές που παρατηρήθηκαν σήμερα στα σούπερ μάρκετ και αλλού. Ευνοούν τη μετάδοση και διασπορά ενός ιού ο οποίος μπορεί να είναι ακίνδυνος για τους περισσότερους από εμάς, αλλά πολύ επικίνδυνος για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού μας. Τέλος, συνιστούμε ψυχραιμία σε όλους και με υψηλό αίσθημα ευθύνης να αντιμετωπίσουμε αυτή την πανδημία. Σας ευχαριστώ. Όχι, όχι, μην επιμένεις. Θα μείνω μέσα. Όσο ο ιός κυκλοφορεί έξω, εγώ θα μείνω μέσα. Γεια. Παιδιά, τα πράγματα είναι σοβαρά. Κλείνουμε την πόρτα στον κορονοϊό και μένουμε σπίτι όσο περισσότερο μπορούμε. Και κυρίως εσείς, γιαγιάδες και παππούδες. Μένετε στο σπίτι και ακούστε με προσεκτικά τι θα σας πω. Πρώτον, όχι κοινωνικότητες δεξιά-αριστερά. Δουλειές, συναθρήσεις, ασπασμοί, χαιρετισμοί με ευλαβική προσοχή. Δεύτερον, όχι babysitting στα εγγόνια. Θα μου πείτε τώρα οι γιαγιάδες, Σπύρο μου, αυτό είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να γίνει. Τι να κάνουμε. Τρίτον, στο πρώτο σύμπτωμα βήχα ή πυρετό, μένουμε σπίτι και παίρνουμε τηλέφωνο μέσα στο γιατρό μας. Μένουμε μέσα για να έχουμε όλη την υγεία μας. Εγώ σας τα είπα και νύπτω τα σχήρας μου. Πολύ σχολαστικά. Λοιπόν, μένουμε στο μέτωπο του κορονοϊού. Υπενθυμίζουμε και λέμε ότι σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας
Έχουμε 38 νέα κρούσματα κορονοϊού στην χώρα, 228 στο σύνολο. Είπαμε νωρίτερα και ενημερωθήκαμε και από τον κύριο Τσεβικίδη και από τον κύριο Κασαπίδη, τον Περιφερειάρχη που συνομιλήσαμε, ότι στις 8 θα υπάρχει έτσι μια έκτακτη σύσκεψη παρουσία των επικεφαλής των παρατάσεων, των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου. Έχουμε τον κύριο Ηλία Κάτανα, τον Περιφερειακό Σύμβουλο από την Ανατροπή Δημιουργία. Καθώς κύριε Κάτανα, θα βρεθείτε εσείς ως εκπρόσωπος της παράταξης, σωστά? Καλησπέρα κύριε Κατάνη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Ναι, έτσι ακριβώς όπως τα λέτε είναι. Δεχτήκαμε και εμείς ένα τηλέφωνο από το γραφείο του Περιφερειάρχη του κ. Κασαπίδη ότι υπάρχει στις 8 η ώρα στην Νομαρχία μια σύσκεψη με τους επικεφαλείς των παρατάξεων και θα εκπροσωπήσω την παράταξή μου μετά από εντολή φυσικά του κ. Καρυπίδη, εγώ προσωπικά. Μάλιστα. Αυτή η σύσκεψη θα γίνει στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου ή σε κάποιο γραφείο τώρα, δεν ξέρω αν τα γνωρίζετε αυτά? Νομίζω στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Μάλιστα. Θα υπάρχουν και εκπρόσωποι φορέων του Ιατρικού Συλλόγου. Να δούμε πώς θα κινηθούμε. Κύριε Κατάνη, απλά εμάς μας είπαν ότι θα πρέπει να παρευρεθούμε, γιατί θα πρέπει να συζητήσουμε ευρέως το τι γίνεται γύρω από το θέμα του κορονοϊού στην περιοχή μας. Νομίζω ο κ. Κασαπίδης εκεί πέρα θα μας ενημερώσει πλήρως και θα πάρουμε κάποιες αποφάσεις. Και αυτονόητο, κύριε Κατάνη, να πω είναι ότι εμείς σαν παράταξη και με υπευθυνότητα και σοβαρότητα είμαστε δίπλα και στην περιφέρεια, αλλά είμαστε δίπλα και στον κόσμο και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να βοηθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Πολύ ωραία. Μένουμε σε αυτά, κύριε Κάτανα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Έχετε και εσείς μέλλον μπροστά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που μας είπατε. Να είστε καλά και μου δίνετε λίγο το λόγο. Βεβαίως, παρακαλώ. Μπράβο, κύριε Γαϊτάνη, και όλους εσάς τους δημοσιογράφους που πραγματικά, αν μιλήσω και με την προηγούμενη ιδιότητά μου της πολιτικής προστασίας, είστε πραγματικά ο συντηρητικός κρίκος της ενημέρωσης, της σωστής ενημέρωσης, γιατί και εσείς επιτελείτε αυτή τη στιγμή ένα σπουδαίο έργο να ενημερώνετε σωστά τον κόσμο. Αλλά να πούμε και ένα μπράβο στον κόσμο που πειθάρχησε και έδειξε πρωτοφανή σοβαρότητα σε αυτά τα μέτρα. Έτσι. Και να πούμε, επειδή κάνατε και την ύξη, όλοι οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι στη Δυτική Μακεδονία τρέχουν από το πρωί όλες αυτές τις ημέρες, πολλές εξελίξεις. Ζητάμε και περισσότερη επίσημη ενημέρωση και όπως είπατε και εσείς, έχουμε δρόμο μπροστά μας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κατάλα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, σταματάμε με τα έκτακτα δελτία. Είναι το πέμπτο στη σειρά. Ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους, δημοσιογράφους, τεχνικούς, την Βίκη τη Γεροντίδου που είμαστε μαζί όλη αυτή τη μέρα και δίνουμε όσο περισσότερο εικόνα μπορούμε. Τώρα, όλα τα νεότερα, αν θέλετε, όλο το ρεπορτάζ της ημέρας θα το δείτε συγκεντρωμένο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων των 9 και. Τώρα, ξέρετε, το πρόγραμμα λίγο σκαμπανεβάζει γιατί είχαμε αυτά τα έκτακτα δελτία. Ευχαριστούμε θερμά για την προσοχή σας. Μείνετε στο σπίτι, ακολουθήστε τις οδηγίες. Πολύ προσοχή, ψυχραιμία και όπως πάει η ιστορία, θα προσπαθούμε να δίνουμε κι εμείς όσο γίνεται καλύτερη ενημέρωση. Να είστε καλά.